είπατε και προηγουμένως μέσα σε τόσα άλλα, οι ροπαλιές που έχουν πέσει σε όλο τον κόσμο, αλλά και στα ξενοδοχεία εννοείται, είναι τόσες πολλές που έχουμε πάθει πια μια ανοσία στο να μας βαράνε και να μην νιώθουμε. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα αν δεν γίνει. Έγινε πιλωτικά για 3 χρόνια, πέτυχε. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάτι που πετυχαίνει να το σταματάμε, να μην το συνεχίζουμε και να μην το συνεχίζουμε και έγκαιρα. Τη στιγμή δηλαδή φτάσαμε στον Ιούνιο σε λίγες μέρες και συζητάμε αν θα συνεχιστεί αυτό το πιλωτικό μέτρο το οποίο ήταν επιτυχημένο τα 3 τελευταία χρόνια. Και το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες ξεκινούσε από τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Ήδη είμαστε καθυστερημένοι. Δεν μπορούμε να πραγματίσουμε τις δουλειές. Το μόνο που γνωρίζουμε καλά είναι να βάλουμε φόρους και στα ξενοδοχεία και σε όλο τον κόσμο. Αυτό το έχουμε μάθει καλά. Και μετά λέμε ότι η Ευρώπη δεν συμφωνεί σε αυτό το πιλωτικό μέτρο. Εμείς δεν προχωράμε να το κάνουμε, όχι η Ευρώπη. Αθρηστικά τώρα όλα αυτά, τι σημαίνουν για τις ξενοδοχειακές μονάδες στο νησί? Σαν πρόεδρος, τι ακούσματα έχετε αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, όλα αυτά τα μέτρα ήταν πολύ επιβαρυντικά. Το τέλος διανυκτέρευσης για μένα το θεωρούσα ότι είναι η ταφόπλακα στον τουρισμό. Αν δεν γίνει και αυτό που ήταν ένα κίνητρο στον Τούρκο, που είναι και η μοναδική αγορά για τυχείο που παραμένει σταθερή και ζωντανή και ενεργή, θα μας φέρει σε πολύ πιο δύσκολη οικονομική θέση. Αποτέλεσμα αυτό είναι ότι ήδη κάποια ξενοδοχεία δικά μας, το Κυβέλη, το Σάνσετ δεν λειτουργούν και ίσως κάποιες άλλες μονάδες. Αποτέλεσμα είναι ότι θα κλείσουν οι μονάδες, θα απολυθεί κόσμος. Δεν θα λειτουργήσουν καθόλου μέσα στο καλοκαίρι, ούτε στη full season. Πιστεύω ότι θα λειτουργήσουν ίσως από μέσα Ιουνίου, αλλά κάθε και ένας μήνας, κάθε και 1,5 μήνας, είναι ζημιά. Γιατί να μην κοιτάζουμε τουλάχιστον την τουρκική αγορά, η οποία ήταν η λιγότερο επηρεασμένη από το προσφυγικό, να μην την έχουμε ζεστή και ζωντανή, που είναι και κοντά μας, δίπλα μας. Πεδίο για δράση υπάρχει. Χθες, για παράδειγμα, συνεδρίασε και το Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα του ΦΠΑ, γιατί είναι σε εκκρεμότητα και το θέμα των μειωμένων συντελεστών. Επίσης επηρεάζει σημαντικά. Βεβαίως. Για μένα, από όλα τα μέτρα που λέγανε, τουλάχιστον θα πρέπει να βγάλουν έξω τη μείωση του ΦΠΑ. Δηλαδή, πρέπει να το διατηρήσουμε. Αυτό ήταν το λιγότερο που θα μπορούσαν να κάνουν και δεν προσδοκούν και πολλά κέρδη από αυτά η κυβέρνηση από το κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ. Εναντίον, πιστεύω ότι τα ωφέλη θα ήταν πολλαπλασιαστικά για την κίνηση στα νησιά αυτά, τη στιγμή που έχουν πληγεί και από το προσφυγικό. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι το λιγότερο που πρέπει να κάνουν να διατηρήσουν το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά αυτά που έχουν πληγεί από το προσφυγικό. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν ή όχι, αλλά η λογική λέει ότι πρέπει να το κάνουν. Και κάτι τελευταίο. Αν τελικά δεν εφαρμοστεί το πιλωτικό πρόγραμμα με την βίζα στους Τούρκους, σε ποσοστιαία βάση μπορούμε να υπολογίσουμε τις απώλειες για τυχείο? Κοιτάξτε, ήδη υπάρχει μια μικρή κάμψη, ίσως και λόγω των γεγονότων που συμβαίνουν στην Τουρκία, ίσως κάποια οικονομική κρίση και εκεί. Άρα, γιατί να πρέπει να το επιβαρύνουμε παραπάνω αυτό, γιατί να μην δώσουμε το κίνητρο στον κόσμο να έρθει εύκολα? Γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό καμιά φορά, είναι και τα λεπορία που υφίσταται ο πολίτης της Τουρκίας να φύγει από τα μέρη που μένει και να πάει στα μέρη που εκδίδουν τη βίζα, είτε είναι η Σμύρνη, αν μένει στο Τζεσμέ, είτε είναι από κάποιο άλλο μέρος. Άρα δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και η ταλαιπωρία που υφίσταται. Η μείωση θα υπάρχει, δεν ξέρω σε τι βαθμό θα είναι. Καταρχάς, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Σίγουρα αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ελπίζαμε ότι αυτό θα είχε εφαρμογή για να είχαμε περισσότερο κόσμο που τον έχουμε ανάγκη. Αυτό που θα γίνει λοιπόν, να μην δώσουν τις βίζες, θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην έρθει αρκετός κόσμος που θα ήθελε και σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουμε τα τουριστικά, που έχουν ακυρωθεί τα τσάρτερ, ο κόσμος είναι πολύ λίγος, αυτός που θέλει, που θα έρθει μάλλον. Αποτέλεσμα λοιπόν γενικό, θα έχουμε μείωση και σε αυτό το κομμάτι που ελπίζαμε και τα πράγματα θα είναι λίγο άσχημα. Συνήθως αυτοί που έρχονταν με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πόσοι ήταν κατ' εκτίμηση και πόσο διάστημα έμεναν στο νησί? Ήταν για μονοήμερη επίσκεψη ή για περισσότερες μέρες? Όχι, μονοήμερο ξεκίνησε το 2013 που ξεκίνησε η μεγάλη η επίσκεψη από την Τουρκία. Τώρα τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι αυτοί έρχονται όχι μόνο Σαββατοκύριακο, θα έλεγα ότι έρχονται και τις ημέρες αργίας. Δηλαδή το θεωρούν ένα πολύ εύκολο για αυτούς λόγω της αποστάσεως και
και για ποικίλους λόγους μπορεί να έρθουν οποιαδήποτε μέρα. Πάντως οι διανυκτέρευσεις είναι όλη τη βδομάδα. Mm-hmm. Μπορεί να είναι μία, δύο, ανάλογα το τι. Από τους 10 Τούρκους που έρχονται ενδεικτικά, πόσοι έρχονται με βάση αυτό το πρόγραμμα στο νησί, πώς επιλέγουν αυτό, επειδή είναι και πιο εύκολες οι διαδικασίες? Εντάξει, ένα ποσοστό θα έλεγα 30%, δηλαδή πάει στο θέμα της βίζας, για να μην πω και παραπάνω. Ότι αν δεν έχουν τη βίζα, δηλαδή θα έχει κάποια μείωση. Σημαντική θα έλεγα. Mm-hmm. Σημαντική. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει εδώ, από το Χίο ή από τα άλλα νησιά που, εν πάση περιπτώσει, πλήττονται? Καταλαβαίνω ότι αυτό το θέμα της βίζας δεν είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Ίσως να μπορούσε να μπει σε ένα ειδικό καθεστώς για κάποια νησιά, τουλάχιστον τα νησιά τα δικά μας, Βορείο Αιγαίο, που έχουμε τα προβλήματα αυτά που έχουμε. Νομίζω ότι η πολιτεία μας μόνο με αυτόν τον τρόπο ίσως να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν κάτι, να γίνει σαν κάτι το μεμονωμένο, για σαν εξαίρεση. Ναι. Δηλαδή. Λόγω και προσφυγικού ενδεχομένως. Ναι, όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Αυτό το σκοτσέζικο ντους, πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε εσείς από τη δική σας πλευρά ως επαγγελματίες? Δηλαδή, πριν από μερικές εβδομάδες μιλούσαμε για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που μεταξύ άλλων, αν τηρούνταν οι όροι, θα είχαμε και την κατάργηση της βίζας. Οπότε θα περνούσαμε στο άλλο άκρο. Τώρα λέμε ότι και αυτό που είχαμε ως πιλωτικό κινδυνεύουμε να το χάσουμε. Οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεστε στην Τουρκία, που είναι επίσης επαγγελματίες, πώς θα αντιλαμβάνονται όλα αυτά, τι αντίκτυπο έχει? Κοιτάξτε, είναι πολύ άσχημο, γιατί αυτό θα έλεγα ότι ήταν το δεύτερο κρύο μπάνιο που είχαμε, που τους δώσαμε μάλλον, διότι το πρώτο ήταν για τις ντουλκέτες. Και αυτό επίσης πολύ άσχημο, δεν ξέρω του χρόνου τι θα γίνει. Αλλά σίγουρα και οι επαγγελματίες, οι συνάδελφοι από απέναντι, και αυτοί προβληματίζονται. Και εκείνοι ακούνε τα δικά τους παράπονα από τους πελάτες τους που έχουν, και σίγουρα όλοι θα είμαστε χαμένοι. Με τις ρουκέτες τι μηνύματα πήρατε? Οι ρουκέτες δεν κατά την αποχώρηση, όχι κατά την άφιξη, ναι, γιατί τότε ήταν ακόμη... Οι άνθρωποι είχαν πάρα πολλά προβλήματα. Δημιουργήθηκε μεγάλο θέμα με τα γραφεία της Τουρκίας, διότι τα γραφεία της Τουρκίας είναι αυτά που πουλάνε ακριβώς καθαρά το ρουκέτο πόλεμο, και είχαν πάρα πολλά προβλήματα. Δεν ξέρω πώς το έλυσαν, αλλά είχαν πολλά παράπονα, πολλά παράπονα. Είναι γεγονός ότι τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά η βασική αγορά η οποία θα στηρίξει το τουρισμό, όπως και πέρσι, είναι η τουρκική. Άσχετα με το αν γίνονται ενέργειες και σε άλλες αγορές, παραμένει η κυρία μας αγορά, και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Το θέμα με την πιλωτική βίζα είναι μια δυσμενής εξέλιξη, αναμφισβήτητα, επειδή διευκολύνει κάποιους ανθρώπους με μια διαδικασία η οποία είναι πιο εύκολη, ας το πούμε, πιο συνοπτική, και περνώντας βεβαίως από τους ελέγχους που πρέπει να περάσουν, να επισκεφθούν το νησί μας. Όσον αφορά τα δεδομένα της κίνησης, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο, η φετινή χρονιά έχει μια μικρή αύξηση της τάξης του 3% περίπου, σε σχέση με την περσινή χρονιά. Δηλαδή μιλάμε πέρσι ότι είχαμε γύρω στους 12.600 επισκέπτες, ενώ φέτος έχουμε γύρω στους 13.000 επισκέπτες την ίδια περίοδο. Όσον αφορά το Μάιο, ακόμα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί έχουμε 13 μέρες μέχρι να τελειώσει ο μήνας, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια μικρή υστέρηση, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος του μήνα για να δούμε τι θα γίνει, γιατί παίζουν ρόλο τα Σαββατοκύριακα, οι αργίες και οτιδήποτε άλλο, δεν είναι ισοκατανεμημένη η κίνηση. Επειδή αθρηστικά έχει δημιουργηθεί, αν θέλετε, ένα εκρηκτικό μείγμα όσον αφορά το τουριστικό πακέτο, από τη μια το θέμα του ΦΠΑ, από την άλλη η ακυρώση των Ευρωπαίων επισκεπτών, τουλάχιστον για την περίπτωση της Χίου. Τώρα αυτή η υπόθεση με την Τουρκία. Ο Δήμος πώς σκοπεύει να κινηθεί από εδώ και πέρα, δηλαδή θα προβείτε σε κάποιες ενέργειες?
Είναι αλήθεια ότι, όπως είπα και πριν, για φέτος πρέπει να εστιάζουμε σε αυτή την αγορά, γιατί είναι μια αγορά που επηρεάζεται πολύ λιγότερο από τους λόγους οι οποίοι επηρεάζουν τις αγορές τις ευρωπαϊκές. Το προσφυγικό επηρεάζει λιγότερο την Τουρκία, γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουν και εκεί, το ζουν. Τέλος πάντων, δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας για να έρθει κάποιος στο νησί μας. Από εκεί και πέρα, εμείς εγκαίρως είχαμε θέσει το θέμα και σε επικοινωνίες με το Υπουργείο και με τους βουλευτές του νησιού μας, βεβαίως. Γιατί φαινόταν ότι το θέμα με τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας δεν πήγαινε καλά. Και ακόμα φαίνεται ότι δεν θα έχει καλή εξέλιξη. Ναι. Οπότε δεν μπορούμε να βασιζόμαστε εκεί, ότι δηλαδή θα δοθεί βίζα σε όλους τους Τούρκους μέσα στον Ιούνιο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην συμβεί και ποτέ. Μάλλον δεν θα συμβεί ποτέ. Άρα, τουλάχιστον για το πιλωτικό πρόγραμμα, πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια, γιατί υπάρχει ενημέρωση από μια ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει λάβει αρνητική απάντηση στο σχετικό αίτημα. Από το Υπουργείο Τουρισμού η κυρία Κουντουρά διαβεβαιώνει κάτι διαφορετικό, ότι θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Τι να πιστέψει κανείς να ισχύσει, η πραγματικότητα είναι πάντως ότι έχει καθυστερήσει ήδη σχεδόν ένα μήνα η εφαρμογή του συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Έχει καθυστερήσει επειδή κάτι άλλο έτρεχε παράλληλα. Γι' αυτό ήταν η συμφωνία τη Ευρώπη. Θα ασκηθεί πίεση, δηλαδή θα επιδιώξει, επειδή δεν αφορά μόνο τη Χίο, αφορά και τη Λέσβο, αφορά και τη Σάμα και την. Αφορά όλα τα νησιά που συνορεύουν με τη Τουρκία, αλλά βεβαίως και πρέπει να πιέσουμε. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι καινούριο να πεις ότι για λόγους, ας πούμε, γραφειοκρατικούς ή διακρατικούς θα μπορούσε ενδεχομένως να καθυστερήσει. Είναι κάτι το οποίο τρέχει κάθε χρόνο, γνωρίζει ο μηχανισμός, ας το πούμε, πώς να το τρέξει. Πρέπει να ενδιαφερθούμε και να πιέσουμε ώστε να ισχύσει και φέτος το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν είναι όλοι οι επισκέπτες, δεν κάνουν χρήση όλοι οι επισκέπτες αυτού του προγράμματος, αλλά είναι ένα σημαντικό μέρος και σε μια αγορά η οποία πάσχει, ας το πούμε, για τους λόγους που προαναφέρατε κι εσείς, δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα να πηγαίνει χαμένο.